Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης συντηρητικής κρατούσας κατάστασης στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και οφείλουμε να το αλλάξουμε, αναφέρει την επόμενη μέρα μετά τα γεγονότα της Κυριακής το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής που απηχεί τις θέσεις του Απόστολου Τζιτζικώστα, Μιχάλης Πουσπουρίκα, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Πουσπουρίκα, πρέπει άμεσα να επανακαθοριστεί η υπάρχουσα διαδικασία εκλογής για να διεξαχθεί όσο πιο δυνατόν ταχύτερα, καθώς η παρατεταμένη αβεβαιότητα και καθυστέρηση δημιουργεί πλήγματα στο κόμμα. Χθες είχαμε τη διαδικασία εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, οι εκλογές δεν έγιναν λόγω τεχνικού προβλήματος και καλείται το κόμμα να αποφασίσει πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία τις επόμενες ημέρες. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Κανένας νεοδημοκράτης δεν είναι περήφανος για αυτό που έγινε. Δείχνει μια ανικανότητα η οποία έχει πολλές απολύξεις και πολλές αιτίες. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι της παρούσης να τα συζητήσουμε αυτά, γιατί προέχει να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Όντως, και εγώ ενημερώθηκα ότι ο κ. Μημαράκης έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό και το πιο τίμιο. Και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία, ούτως ώστε τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας να μπορέσουν να εκφραστούν και τέλος πάντων η ίδια η παράταξη να μπει στην επόμενη μέρα. Είπατε κι εσείς ότι ήταν μια άσχημη ημέρα, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και από το αποστελέχη του κόμματος και από τους πολίτες. Θεωρείτε ότι τελικά αυτό είναι ένα κομμάτι που θα χάσει τελικά η Νέα Δημοκρατία από όλο αυτό που δημιουργήθηκε χθες? Καλό δεν είναι. Αλλά από την άλλη η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα μπορεί να σταθεί όρθιο. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει και να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που συνέβη. Δείχνει δηλαδή ότι μια κατάσταση που την ξέραμε και την γνωρίζαμε όλοι τα τελευταία χρόνια, μια καθιστική, ασυντηρητική κατάσταση μέσα στο κόμμα, ήρθε και έσκασε μέσα σε μια ανώτατη και πιο επίσημη διαδικασία που έχει αυτή τη στιγμή το καταστατικό, που είναι η εκλογή του Προέδρου. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα λυθεί άμεσα, ίσως και σήμερα. Και έχω την εντύπωση ότι οι φίλοι και οι ψηφοφόροι και οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας και την ημερομηνία η οποία θα οριστεί τη νέα της ανάδειξης του Προέδρου θα είναι εκεί για να συμμετέχουν στη γιορτή χαρά σύμφωνα με το καταστατικό και σύμφωνα με τις διαδικασίες του κόμματος. Αντίστοιχα, ενωτική και νυφάλια είναι η προσέγγιση του Κώστα Τριανταφυλλίδη, ο οποίος εκφράζει τις απόψεις της ομάδας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η χτεσινή αποτυχία απογοήτευσε τους φίλους του κόμματος σε όλο τον ομό. Κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Προέχει όμως η συνένεση. Αναφέρει ενώ σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα και η πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως ζητά τη συνέχιση της διαδικασίας όπως έχει σχεδιαστεί εξ αρχής. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η διαδικασία χθεσινή μας πλήγωσε. Πλήγωσε όλους τους νεοδημοκράτες. Υπήρχε μια, θεωρώ, καλή κινητοποίηση των νεοδημοκρατών, οι οποίοι αγαπούν την παράταξή τους, προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά και να πάμε την παράταξη την επόμενη μέρα. Δυστυχώς ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για όλους. Νομίζω κανείς δεν περίμενε να διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση. Δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω αν το θέμα ήταν καθαρά τεχνικό ή αν είχε και πολιτικές διαστάσεις. Αυτό που σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει είναι καταρχήν να πέσουν οι τόνοι, γιατί θεωρώ ότι αυτό το κλίμα δεν κάνει καλό σε κανέναν αφενός και αφετέρου να προστατευτεί η διαδικασία η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Έχουμε διαδικασία ανοιχτή, έχουμε ανακηρυγμένες υποψηφιότητες. Αυτό που μας λείπει προφανώς είναι η εταιρεία η οποία θα αναλάβει να τρέξει και να ολοκληρώσει το τεχνικό μέρος της εκλογικής διαδικασίας. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να προστατεύσουμε την διαδικασία που έχουμε ήδη ανοιχτή. Είναι το καταστατικό αυτό που προβλέπει ότι πρέπει να πάμε στη βάση για να εκλέξουμε τον νέο πρόεδρο. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό τώρα. Συνεπώς, χαμηλώνουμε τους τόνους, προστατεύουμε τη διαδικασία και θεωρώ ότι σε ένα διάστημα 2 ή 3 το πολύ εβδομάδων μπορούμε να ξαναπροσέλθουμε στις κάλπες και να εκλέξουμε τον νέο μας πρόεδρο. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μεταβατικό πρόεδρο ή πρέπει όλα αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη πια? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να γίνει χτες. Δηλαδή, δημιουργείται ένα ζήτημα, αν θέλετε, αθέμητου ανταγωνισμού τη στιγμή που από τους 4 υποψηφίους ο ένας ασκεί και τα καθήκοντα του Προέδρου. Θεωρώ ότι θα δώσει μια λύση, μια όθηση, θα άρει το αδιέξοδο, εν πάση περιπτώσει, η παραίτηση του σημερινού ούτως ή άλλως μεταβατικού Προέδρου και ο ορισμός ενός τρίτου, ο οποίος δεν θα έχει σχέση, δεν θα ενδιαφέρεται ο ίδιος για
την Προεδρία, αλλά θα αναλάβει απλώς να τρέξει με έναν τρόπο, αν θέλετε, αμερόληπτο τις διαδικασίες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμβεί έστω και σήμερα. Ο τέος βουλευτής Αλέξανδρος Κοντός από το στρατόπεδο του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, με ανάρτησή του από το μεσημέρι της Κυριακής, εξέφρασε την απογοήτευσή του, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που προσήλθε στις κάλπες και έκανε λόγο για απέτηση του κόσμου για ενότητα και ομοψυχία. Παράλληλα, ο Κώστας Ζαγναφέρης συνυπογράφει επιστολή 100 στελεχών του κόμματος που ζητούν εκλογή την ερχόμενη Κυριακή με σχετική πλειοψηφία για τον πρώτο σε σταυρούς, κάτι που ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως.